Θα μπορούσα να τολμούσα να κάνω μια σύγκριση με τη δήλωση κάποιου από υπόμονου κληρικού στο παρελθόν που δεν κατάλαβε για την Χούντα, γιατί διάβαζε. Είναι αστεία πράγματα και τραγικά ταυτόχρονα. Ο πιο βασικός, από τους πιο βασικούς υπουργούς της κυβέρνησης και του παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ να αποδέχεται ότι ψηφίζει πράγματα τα οποία υποθηκεύουν το μέλλον της χώρας για τα επόμενα 50 χρόνια και να μην έχει καταλάβει τι ακριβώς ψηφίζει. Αυτό αποδεικνύει την τραγικότητα της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας και του ίδιου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δείχνει ότι πλέον έχει απομακρυνθεί από τις παραδοσιακές δομές του. Οι ψηφοφορίες τελικά στη Βουλή έχουν καταντήσει να μην είναι ο κάθε βουλευτής ξεχωριστός, ο κάθε βουλευτής να έχει τη δική του άποψη, αλλά επίδειξη πολιτικής ισχύως. Βλέπαμε, ας πούμε, ότι αν δεν ψηφίσουν τόσοι βουλευτές, σημαίνει ότι ο Παπανδρέου έχει χάσει τη δική του τη δυναμική. Επιτρέπεται πλέον αυτό το πράγμα, έτσι πως διαμορφώνει τη Βουλή. Και πόσο δημοκρατία είναι αυτό? Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση, κύριε Τσαρμπέ, ότι εφαρμόστηκε η παλιά ρίση, η γνωστή ρίση, ο σώζον είναι αυτός ο θέτος. Ο καθένας προσπάθησε να περιφρουρήσει από τους βουλευτές αυτούς τα δικά του οφίτσια και τα δικά του βιλέντια και είναι χαρακτηριστικό το πρόσφατο παρελθόν σε αυτή την ιστορία που αφορά όλη αυτή τη μορφή συμπεριφοράς που ο καθένας αποποιήθηκε τις ευθύνες του για το μνημόνιο το οποίο είχε ψηφίσει. Και αυτό δείχνει την αλλοπρόσαλη πολιτική που ακολουθείται. Και βέβαια μια μορφή σπέκουλα θα με τραπεί να πω που δείχνει, αν μη τι άλλο, μια ανευθυνότητα, μια πολιτική ανευθυνότητα. Πιστεύω ότι θα ήταν πιο έντιμο από τον κάθε βουλευτή, γιατί υπήρξαν και φωνές ντόπιες, να αναλάβει την ευθύνη του σε αυτήν την ιστορία, όποια και αν είναι, και όποια του αναλογεί, εν πάση περιπτώσει. Όμως, επειδή η Ελλάδα δεν έχει φύγει από τους κινδύνους που αντιμετωπίζει, η Ελλάδα ακόμα δεν έχει οργανωθεί ώστε να αρχίσει να λειτουργεί πάλι σαν κράτος πραγματικό πρόνοιας, ή ποτέ δεν θα επιστρέψουμε σε αυτές τις καταστάσεις? Είναι σοβαρά τα προβλήματα και το πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή των τελευταίων 12 μηνών θα έλεγα, διότι αν θυμάμαι καλά η Ελλάδα κράταγε μέχρι τις αρχές του 2011, κρατούσε. Από εκεί και πέρα υπήρχε κατάρρευση. Μετά την 26η Ιουλίου υπήρχε κατάρρευση, έτσι, και με ρυθμό ταχύτατο. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια να αυτή η ιστορία να μπει σε ένα ρυθμό. Βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο ασκήθηκε αυτή η πολιτική νομίζω ότι έχει φτάσει στα ωριά της. Δεν μπορεί από εδώ και πέρα να τελειώσουν και τα τελευταία στυλώματα, υποστυλώματα της ελληνικής οικογένειας, της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας. Δεν μπορούμε να φτάσουμε ακόμα να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα οποία επιτάσσονται και με τρόπο έτσι τρομακτικό, αν θέλετε, και με τρόπο πολιτικά ανήθικο, ξεχαρβαλώντας κάθε θεσμό που λειτουργήσε τα τελευταία χρόνια στην ελληνική επικράτεια. Θεωρώ ότι υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία από εδώ και πέρα θα είναι ιδιαιτέρως επιζήμια πλέον της όποιας ζημίας έχει προκληθεί μέχρι τώρα. Τι να γίνει όμως, είναι και αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή ακούμε, ας πούμε, τα γκάλο που λένε, που σαβάλλουν βασικά όλα τα κόμματα της αριστεράς μαζί, λέγοντας τα τρία κόμματα της αριστεράς, φτάνουν από ποσοστό γύρω στο 40% ενέργειο ποσοστό κυβέρνησης αυτά. Ναι. Άρα και αυξάνονται και οι ιστορικές ευθύνες πλέον που θα έχουν τα κόμματα της αριστεράς σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Σαφώς, ναι, αυτό είναι ένα από τα σοβαρά ζητήματα, όμως που αν τα δούμε με μια άλλη οπτική γωνία θα δούμε ότι οι πολιτικές δεν αθροίζονται. Οι πολιτικές συμφωνούνται. Οι πολιτικές μπαίνουν με προγραμματικούς στόχους. Μπαίνουν με πολιτικές συμπτώσεις. Όχι, προεκλογικά δεν το βλέπω. Τώρα, το πώς θα διαμορφωθεί το μετεκλογικό πεδίο είναι ένα ζητούμενο το οποίο εμείς σαν Δημοκρατική Αριστερά έχουμε διατυμπανίσει, ότι δεν είμαστε κλειστοφοβική αριστερά, είμαστε κυβερνώντας αριστερά, μας ενδιαφέρει η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου, δεν αποφεύγουμε να εμπλακούμε σε κυβερνητικούς χειρισμούς, αρκεί να προγραμματίσουμε τον τρόπο λειτουργίας της. Και η λειτουργία αυτής της πολιτικής ήταν προοδευτική, σε προοδευτική κατεύθυνση. Πέντε μήνες ότι θα χρειαστούν τους Παπαδήμους και την επόμενη των εκλογών. Ότι θα έχουμε δηλαδή κάτι αντίστοιχο. Το πείραμα Παπαδήμου πετυχαίνει? Τέχνατε, το πείραμα Παπαδήμου τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο εκτόνωσε κάπως την κατάσταση.
και ισορρόπησε κάπως στο σκηνικό. Παρ' όλα αυτά όμως δεν δικαίωσε τις προσδοκίες αυτών που το τοποθέτησαν. Μάλλον ήταν κατώτερο των περιστάσεων τελικά. Ίσως... διαμορφώθηκε όμως ένα σκηνικό έτσι. Σαφέστατα, γιατί εμείς υποστηρίξαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε η κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν υποθηκευμένη από την αρχή. Και λειτουργήσε σε ένα τόξο το οποίο εκ των πραγμάτων μάλλον έδειξε ότι δεν είχε εκείνα τα στοιχεία τα οποία έπρεπε να είναι απαραίτητα για την διακυβέρνηση της χώρας. Όμως, να παραμείνουμε λίγο στα δημοσκοπικά που βλέπουμε ότι σας βγάζουν αυτή τη στιγμή δεύτερο κόμμα. Είναι σημαντικό αυτό και είναι και ιστορικές μέρες. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι το δεύτερο κόμμα θα συγκυβερνήσει με το πρώτο κόμμα, αν πάει έτσι η κατάσταση. Καταρχήν να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν το πλαίσιο ή την ατμόσφαιρα μιας στιγμής που γίνεται η μέτρηση. Όμως, θεωρούμε ότι τα πράγματα αυτή την εποχή είναι λίγο διαφορετικά ή, αν θέλετε, αρκούντως διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν που είχε παρατηρηθεί παρόμοια δημοσκοπική άνοιξη. Όπως και να το κάνουμε, δεν πάει. Από 3% στο 15% και κάτι είναι μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά και δεν είναι ήδη οι δομές αυτής της διαφοροποίησης. Σίγουρα σε αυτήν την ιστορία έχει παίξει ρόλο η διαφοροποίηση της εποχής, δηλαδή δεν μπορούμε να ομιλούμε τώρα για ένα Πασόκ το οποίο αυτή τη στιγμή σπαράσει στην κυριολεξία με τα δικά του προβλήματα και δείχνει ότι πηγαίνει σε μια άλλη εποχή και μάλλον αναπότρεπτα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης συνεκτικός αυτή τη στιγμή στο Πασόκ. Και αυτό βέβαια είναι η πληρωμή των λαθών του παρελθόντος του Πασόκ, διότι λειτουργήσε όχι καθαρά σαν μια αριστερή σοσιαλδημοκρατία, σαν μια ιδιότυπη σοσιαλδημοκρατία, η οποία και αυτή ακόμα μεταλλάχθηκε στο βάθος του χρόνου. Μεταλλάχθηκε με ένα κρατικοδίαιτο συνδικαλισμό, με κρατικοδίαιτους μεγαλοεπιχειρηματίες και μεγαλοεργολάβους, και αυτό σταδιακά το πλήρωσε με την φοροδιαφυγή, γιατί ήταν υποχρεωμένο να ανεχθεί αυτούς οι οποίοι είναι πλάξεις σε αυτήν την ιστορία και δημιουργήθηκε μια καθετοποίηση των συναλλαγών σε αυτήν την ιστορία. Αυτό το πλήρωσε το Πασόκ. Πρέπει λοιπόν αυτή την εποχή να δούμε τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να ενώσει τις πολιτικές δυνάμεις και να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Πιστεύουμε όμως ότι χωρίς προοδευτική πορεία η χώρα θα εμπλακεί σε μια δίνη και αυτή ενδέχεται να είναι χειρότερη από αυτή που βλέπουμε τώρα. Υπάρχει κάτι που να εγγυάται την επόμενη μέρα? Νομίζω ότι γιατί το ένστικτο του κόσμου είναι αυτό, ναι. Ότι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια θα αναστραφεί αυτό το κλίμα, γιατί πλέον θα πρέπει, συνεχίζεται αυτή, ναι, τη στιγμή. Εάν δεν αντιληφθούμε τις αιτίες που δημιούργησαν την φοβερή αυτή κατάσταση, εμείς οι ίδιοι, και να αρχίσουμε να μεταβάλουμε τα πραγματικά δεδομένα σε μια διαφορετική κατεύθυνση, νομίζω δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Αν δεν αντιληφθούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί ξαφνικά βρεθήκαμε σε αυτή τη δίνη, δεν υπήρχε έτσι μια προηγούμενη κατάσταση για να έχουμε μια μεταβατική κατάσταση, μια έτσι ομαλή πορεία στην άρνηση αυτή. Ξαφνικά νιώθουμε ότι είμαστε ένα βήμα πριν από την πτώχευση και αυτό ενδέχεται να ήταν και σχεδιασμένα για να μπορέσουν να περάσουν τα μέτρα μέσα σε μια ατμόσφαιρα σοκ. Θεωρώ ότι λοιπόν εν κατακλείδη ότι εάν δεν αντιληφθούμε και δεν κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας τι ακριβώς συνέβη σε αυτήν την ιστορία, δεν θα καταλάβουμε ποτέ τι συνέβη. Από τα μέτρα που έχουμε περάσει, ήταν κάποια απαραίτητα? Ναι. Βεβαίως ότι μερικά πράγματα και ειδικότερα στον τομέα των διαρθρωτικών αλλαγών είναι πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν προηγηθεί. Και αν θέλετε, η αριστερά, ακόμα και παλιότερα, αν θυμάστε και ποινή του Κωνσταντόπουλου, έλεγε ότι πρέπει να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές αλλαγές. Πρέπει να προχωρήσουμε να αποφύγουμε το μοντέλο του πελατειακού κράτους, το οποίο ήταν πληγή για την ελληνική κοινωνία και το πληρώνουμε. Δεν έγινε ποτέ αυτό πράγμα, γιατί η έννοια της πληρωμής των φόρων δεν είναι οικονομική έννοια, είναι πολιτική έννοια. Γιατί αυτοί που δεν πληρώνουν έχουν πολιτικές διασυνδέσεις. Αυτή είναι μια πολιτική αξιολόγηση. Δεν είναι ότι δεν πλήρωσε κάποιος μικρός και χρωστάει 50 ευρώ ή 100 ή 200. Το πρόβλημα είναι οι μεγάλοι, καταρχήν, έτσι, οι οποίοι δεν πληρώνουν γιατί έχουν λόγους. Ή αν θέλετε, όλο αυτό, όλα αυτή... Ξέρουν ότι υπάρχει ατιμωρησία. Ναι, ακριβώς. Και από την άλλη μεριά, το θεσμικό πλαίσιο με τον τρόπο που εφαρμόζεται και σε επίπεδο δικαιοσύνης αφήνει πάρα πολλά περιθώρια ανοχής σε αυτή την υπόθεση.